Είδες τι θυμόμαστε βλέποντας ξανά εικόνες και πώς ήμασταν δηλαδή. Πώς ήμασταν, όσο παίρναν τα χρόνια, νομίζω γινόμαστε καλύτεροι όμως. Αυτό δεν πιάνει εσένα. Πιάνει και εμένα. Πρωινός καφές είναι ένα καταξιωμένο πρωινό πράγμα στην ελληνική τηλεόραση. Σαν όνομα και μόνο. Και σαν εκπομπή βεβαίως. Είναι 9 χρόνια, δεν ξέρω πώς. Και με μπόλικη προσπάθεια από όλους τους που έχουν περάσει αρκετές παρουσιάστες. Από Ρούλα, από σένα, Πόπι, Ρούλα, βέβαια Ρούλα που το ξεκίνησε μετά την έρθει στον Αντένα κλπ. Θέλω να πω ότι είναι τόσο καταξιωμένο αυτό το πρωινό που παλιά όταν πήγαινα στην Έλντα και με ρωτάγανε πού σε είδα μωρέ χθες, είχα παρέσει τον πρωινό καφέ του Μέγκα, απαντούσα. Γιατί το Μέγκα άλλαζε κάθε 2 χρόνια και ένα χρόνο τίτλο εκπομπής. Και έμεινε συνήθεια. Η συνήθεια, το είπα και σε μια αυθόρμητα σε μια χρονική στιγμή της συζήτησής μας, είναι μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή θέλει τεράστια προσπάθεια από όλους μας στο πολύ καλημέρα σας για να εξουδετερώσουμε μια τέτοια καταξιωμένη εκπομπή. Και θα το καταφέρναμε αν μέναμε για ικανό χρονικό διάστημα. Εννοώ στον χρόνο πάνω, στον 1,5 χρόνο, στους 8 μήνες. Σίγουρα όμως. Θέλω να σε ρωτήσω σίγουρα τι θα κάνεις την επόμενη σεζόν. Αλλά δεν είμαι αποφασισμένος να μπω σε ανταγωνιστική διάθεση με συναδέλφους. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Ποτέ δεν το έπαιξα έτσι. Και πολύ περισσότερο στην τηλεόραση. Δεν θα κάνω καριέρα πρωινάδικου σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν πάβει να λέω να υποστηρίζω αυτό που υποστηρίζω. Ωραία, επειδή έχω να σε ρωτήσω πολλά για το τι πρόκειται να κάνεις και επειδή η Μάγκη θέλει να φύγει γιατί πρέπει να πάει στο θέατρο. Ο Τσιβιλίκας να περιμένει. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Σε περιμένω, Τσιβιλίκας, να μου δώσει πάρα πολλά φιλιά. Εμένα θα μου δώσει φιλιά γιατί όταν φύγει πάντα με φιλιά. Πριν σε φιλήσει, να τη ρωτήσω κάτι. Δεν επειδή είναι φακός μου. Γυμναστική κάνεις? Όχι συχνά, αν και θα έπρεπε. Γιατί? Παλιά πολύ συχνότερα. Πολύ συχνότερα. Δηλαδή το κορμί σας το διατηρείτε έτσι χωρίς γυμναστική? Ας είναι καλά η κληρονομικότητα, η Σαφώ, ναι. Και η Σαφώ είναι η μαμά. Μάλιστα. Και η γιαγιά που είναι επίσης κορμάρες. Ναι. Πάμε πολύ καλά. Καλά και σοκολάτες, κάτι αυτά που θα δεις μέσα στην κουζίνα, χιλιάδες. Αλλά ξέρεις μου τι δίνει και βάζω μουσικές, ας πούμε, και χτυπάω χιλιούς χιλιακούς έτσι στα καλά. Λοιπόν, επειδή εγώ θα το πω για να το δουν οι τηλεθετές, θα τον φιλήσεις και θα πας στο θέατρο. Είπα, θα τον φιλήσεις για να πω. Είπες, δεν θα με φιλήσεις και λέω, θα τον φιλήσεις εγώ. Από μακριά. Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Από μακριά. Εμείς πήγαμε, παιδιά, κάπου που βρήκαμε μία πάρα πολύ ωραία γυναίκα, την οποία τη θες πάρα πολύ καλά, για να μας δείξει ασκήσεις πώς να γυμνάσουμε, οι κυρίες και οι κύριοι, τα οπισθιά μας. Oh. Έτσι ώστε να μπορούμε. Να παραδειγματιστούμε. Τα άκουσες διότι πολύ μου. Έτσι κοίτα εσύ. Λοιπόν. Μαγκού. Γεια σου, μωρό μου. Καλή δουλειά. Γεια σου, Γλυκό. Εγώ όμως θα σε φιλήσω. Φιλή. Τεράστιο. Σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα συνεχίσω με τον καλό σου. Φυσικά, να μου τον προσέχεις. Και άμα του δώσω ένα ποτήρι νερό, μπορεί να σου πει κι άλλο. Θα πιούμε κι άλλο νερό. Λοιπόν, καλές παραστάσεις. Και δεν υπάρχει και η Εύη και η Μάγκη, οπότε θα πει πάρα πολλά. Λέμε και μερικά άστοχα πράγματα. Εγώ δηλαδή λέω πολλά άστοχα. Θα φύγει τώρα η γυναίκα σου. Παρορμητικός. Να κάνουμε ένα διάλειμμα λοιπόν. Ή να δούμε αυτό που είπες μάλλον. Όχι, δεν είσαι λίγο. Είσαι πολύ παρορμητικός. Είμαι παρορμητικός. Αλλά είμαι και αυθόρμητος. Ομολόγησε το. Είμαι παρορμητικός. Είναι παρορμητικός. Δείτε αυτό που σας έταξα και η Μάγκη μετά θα είναι στο θέατρο. Would you go to bed with me? Άκρο συναρπαστικό. Αντικείμενο μελέτης, φυσικά όχι επιστημονικής. Για τους άντρες όμως τα γυναικεία οπίσθια μπορούν να προκαλέσουν συζητήσεις ωρών για ξεφισμούς, ακόμη και καυγάδες. Στη θέα όμως των ιδανικών γυναικείων γλουτών σίγουρα μπορούν να ερεμήσουν τα πνεύματα. Σε σχήμα αχλαδιού, στρογγυλή, μεγάλη ή μικρή, είναι σίγουρα δόλωμα για να τσιμπήσει το θύμα άντρας. Τι θέλουμε να πούμε? Προσδεχθείτε. Όσο εδώ καλά. Μια γυναίκα όμως τι πρέπει να κάνει για να αποκτήσει ποθητούς γλουτούς? Ας παρακολουθήσουμε μια διαφορετική επίδειξη από την Έλλη Αγγελιδάκη που αφορά τι άλλο, τα γυναικεία οπίσθια. Το θέμα των γλουτών είναι ένα θέμα κυρίως κατασκευαστικό. Δηλαδή αν μια κοπέλα έχει πολύ ωραίους γλουτούς, μπορεί με λίγη γυμναστική να τους συντηρήσει. Ακόμα να σας πω ότι είναι το πιο δύσκολο σημείο. Η γλουτή και η κοιλιά, αυτά τα δύο σημεία είναι τα πιο δύσκολα για να γυμνάσει μια κοπέλα και για να τα διατηρήσει. Λοιπόν, εγώ θα σας δείξω τρεις ασκησούλες με καρέκλα που γίνονται σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, οπότε έχετε ένα διάλειμμα.
Μέσα στο σπίτι, όπως βλέπετε και εγώ εδώ σε σαλόνι είμαι. Σκουατάκια λέγονται αυτά. Έχουμε τα πόδια παράλληλα, την καρέκλα τη βάζουμε πίσω για να μας βοηθήσει στην κίνηση που θα κάνουμε. Καθόμαστε και σηκωνόμαστε. Καθόμαστε και σηκωνόμαστε. Δεν καθόμαστε κανονικά στην καρέκλα, απλώς ακουμπάμε ελαφρώς και σηκωνόμαστε. Καθόμαστε και σηκωνόμαστε. Άλλη μια άσκηση πάλι που είναι σε συνδυασμός σκουατάκια. Κατεβαίνω κάτω και στο ανέβασμα σηκώνω το πόδι στο πλάι. Κατεβαίνω κάτω με προσοχή και σηκώνω το πόδι στο πλάι. Προσέχουμε τα γόνατα, ίσια η πλάτη. Και με αυτή την άσκηση, εκτός από γλουτούς, πιάνουμε και το σημείο εδώ, τους απαγωγούς, όπως λέμε. Και άλλη μία τελευταία άσκηση, απλή, είναι οι προβολές. Κρατάμε την καρέκλα για βοήθεια και πάλι. Κατεβαίνω κάτω, εδώ, και έρχομαι στην αρχική μου θέση. Το άλλο πόδι. Μπορούμε να κάνουμε είτε ένα λάξ της ασκήσης, είτε μία, γύρω στις 10 επαναλήψεις το ένα πόδι, 10 το άλλο, και όσα περισσότερα σετ μπορούμε. Και το βασικότερο απ' όλα, κλείνοντας, που έχω να σας πω, είναι να κόψετε το πολύ φαγητό, τα λίπη, τα γλυκά και οτιδήποτε είναι παχυντικό, γιατί αν δεν το κάνετε αυτό, δεν πρόκειται να δείτε ποτέ αποτέλεσμα. Το θέμα τελικά είναι πως το μεγαλύτερο ποσοστό του ανδρικού πληθυσμού κοιτάει τη γυναίκα όχι στα μάτια. Αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα να το συζητήσουμε αυτό. Yeah. Το θέμα της τηλεοπτικής σου παρουσίας και την επόμενη σεζόν. Oh, πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς. Ψέχει όμως, νομίζω σε έχει ντριγκάρει αυτή η ιστορία του πρωινού, δηλαδή την πας πολύ πια για να τη βαρεθεί σε μία σεζόν. Όχι, το δεν πάω τη βαριέμαι, δεν τη βαριέμαι. Ξέρεις, ό,τι δηλώνω, όταν δηλώνω κάτι και θέλω να είμαι έτοιμος και με τους δημοσιογράφους και τους αυτούς απευθύνω, όταν με τηλεφωνούν συνέχεια, θέλω να είμαι ειλικρινής και έτοιμος. Τους είπα δεν θα ξανακάνω, δεν θα κάνω την επόμενη χρονιά τηλεπαιχνίδι. Είχα ευκαιρίες να κάνω ένα τηλεπαιχνίδι και να ησυχάσω. Ένα ανώδυνο πρόγραμμα τηλεοπτικό που θα το έκανα με επιτυχία, φαντάζομαι, λόγω της εμπειρίας μου στα τηλεπαιχνίδια. Μπήκα λοιπόν στα βαθιά για να κάνω κάτι διαφορετικό, αν και δεν το επιδίωξα έτσι το πρωινό, όπως σου είπα. Με την υποστήριξη ηθική και ψυχολογική του Μέγκα, αλλά και των παιδιών της παραγωγής, κατάφερα να ανακάμψω, να αναλάβω που λένε και να το διεκπαιρώσω και να περνάω καλά. Γιατί όταν περνάς καλά, είναι αδύνατο να μην πάει καλά και αυτό που κάνεις. Ανεξάρτητα λέγεται τηλεοπτική εκπομπή ή οτιδήποτε άλλο. Περνάω καλά. Όμως δεν έχω λόγους σε μια ηλικία, όχι teenager, να κάνω μια τρίωρη εκπομπή και μάλιστα πρωινή. Εγώ πλέον είμαι σε μια ηλικία και επαγγελματική ηλικία να μου, που νομίζω που μπορώ να επιλέγω πια. Γιατί είμαι και υποτίθεται και ευκατάστατος. Ναι, έχεις βγάλει λεφτά. Δεν έβγαλε λεφτά από την τηλεόραση. Μην παραμυθιάζουμε τον κόσμο. Από τη μουσική και από την δισκογραφία. Εγώ ήμουν πάντα εργάτης και μαχητής. Θα έβγαζα λεφτά και σκάβοντας ακόμα. Πάντως, οπωσδήποτε. Έχεις βγάλει λεφτά, Γιώργο. Έχω. Εντάξει, ναι. Δηλαδή περνάς καλά. Δεν έχω ανάγκη λοιπόν να κάνω μια εκπομπή που να μου αρέσει 80% όπως μου αρέσει τώρα. Ναι. Περιττώ να σου πω τα τηλεπαιχνίδια μου άρεσαν 40%. Σκέψου πόσο μου αρέσει το πρωινό τώρα. Λοιπόν, αλλά μπορώ να κάνω μια εκπομπή 100%. Πάντως με το χέρι στην καρδιά, ναι. Μετά από τόσες επιτυχίες, μετά από τόσο έντονη παρουσία σε όλους τους χώρους και συγκεκριμένα θέλεις στον χώρο της μουσικής, τη γουστάρεις την τηλεόραση, δηλαδή θέλεις να είσαι και στην τηλεόραση, θέλουμε να είμαστε στην τηλεόραση. Ναι. Μας, μπορεί να... Όχι με τα μανίας πάντως. Όχι με τα μανίας, αλλά είναι όμως αλκοολική αυτό το πράγμα. Ναι. Αλήθεια ή ψέμα. Δηλαδή... Θα έλεγα ναι, κατά ένα ποσοστό. Θα είναι αλκοολική σε μένα, αν κάνω κάτι που το γουστάρω 100%. Να το κάνω.
να μ' αρέσει. Όπως κάνω τη ραδιοφωνική μου. Το πιο αγαπημένο σου παιδί από τα τηλεοπτικά ποιο ήτανε? Κανένα. Εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν έχω κάνει ακόμη τηλεόραση. Έλα. Ναι, σχεδόν. Εντάξει, δεν αποποιούμε αυτόν που έχω κάνει, γιατί όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, το έκανα και με μεράκι και με αξιοπρέπεια. Λαϊκά πράγματα της τηλεόρασης, όπως ο τροχός της τύχης κλπ. Λαϊκά μεν, αλλά με αξιοπρέπεια. Χιούμορ και χαβαλέ. Γιατί αυτός είμαι και ο ίδιος στη ζωή μου. Δεν είμαι ούτε κουλτουριάρης, ούτε λαϊκός. Με την κακή έννοια. Σ' αρέσει καλή ζωή, σ' αρέσει να περνάς ωραία, σ' αρέσει η Μύκονος, σ' αρέσει τα ταξίδια, σ' αρέσει να φοράς ένα πολύ ωραίο ρούχο. Όχι να φοράω ρούχο, όχι, δεν μ' αρέσει. Όχι να φοράω τίποτα. Ναι. Ξέρεις τι είναι. Δεν έχω τάσεις έτσι για τα ρούχα, δεν είμαι μανιώδης το ρούχο, ούτε του αυτοκινήτου. Είμαι πάρα πολύ λιτός. Σ' αρέσει να βλέπεις τη Μάγκη να είναι ντυμένη, ωραία. Μ' αρέσει να είναι ντυμένη, βέβαια, η γυναίκα μου, να είναι ωραία. Και να αρέσει και στους άλλους, όχι μόνο σε μένα. Γιώργο, με τους μουσικούς σταθμούς βλέπεις να περνάνε κρίση ή όχι? Κοίτα, δηλαδή, όταν υπάρχουν 100 ραδιοφωνικοί σταθμοί στον ομό Αττικής, είναι δύσκολο να επιβιώσουν. Όμως η εποχή των DJ πέρασε. Και συνεπώς πέρασε και για μένα. Mm-hmm. Πέρασε και για μένα. Δηλαδή δεν είμαι δεν ξέρω, ο hot disc jockey του σήμερα. Γιατί έχω αποφασίσει εδώ και αρκετά χρόνια, και γι' αυτό έκανα και δικό μου ραδιόφωνο, να κάνω αυτά που μου αρέσουν να κάνω. Δηλαδή να κάνω μια εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα εκπομπή, για να, και για μένα, που μου αρέσει να κάνω μια παραγωγή τέτοια. Δηλαδή δεν παίρνω υπό μάλις δίσκους και τρέχω να κάνω την εκπομπή. Δηλαδή θα πάω να κάνω μια ραδιοφωνική εκπομπή κατόπιν ερωτικού ψαξίματος. Θα βάλω δηλαδή ένα τραγούδι Creedence Clearwater Revival, θα παίξω αμέσως μετά ένα τραγούδι από ένα solo album του John Fogerty, θα παίξω μετά ένα τραγούδι με τον Tom Fogerty, το συγχωρεμένο αδελφό του John Fogerty, από ένα και μοναδικό solo album που έχει κάνει το 72, θα παίξω ένα τραγούδι από ένα και μοναδικό album από τους Don Harrison Band, που ήταν δύο μέλη των Creedence Clearwater Revival, από το τετραμελές συγκρότημα του αμερικάνικου, του rock, δεκαετίας 70, που θα είναι, θα έχει τίτλο Jambalaya, ας πούμε, Montebagio. Θα παίξω την πρώτη εκτέλεση με Hank William Jr. 1956 και θα έχει μια συνέπεια αυτή η παραγωγή. Και για να φτιάξει μια τέτοια εκπομπή θέλει χρόνο και θέλει αγάπη και μεράκι. Αυτό μου λείπει στη τηλεόραση. Μου έχουν δώσει, με συγχωρείς, μέχρι στιγμής διεκπαιρεωτικές εκπομπές να κάνω. Εκτός από το πρωινό, που μας δίνονται σε χρονικές περιόδους, σε χρονικά διαστήματα της δυομισάωρης εκπομπής, μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Είναι, το λες έτσι, γιατί νιώθω ότι βλέπεις πιο ανθρώπινο αυτή ως εκπομπή. Τη βλέπεις πιο ανθρώπινη. Είναι πιο ανθρώπινη και πιο άμεση. Δηλαδή είναι σε πιο, έχει μια αμεσότητα με τον κόσμο. Δηλαδή μιλάς, επειδή είναι και ζωντανή, είναι σε απευθείας μετάδοση. Βέβαια, ξέρετε, μου λείπει πάρα πολύ το κοινό. Είχα μάθει 8 χρόνια στην τηλεόραση. Τα να πρώτα. Υπάρχει κοινό. Να υπάρχει στούδιο. Κοινό. Ακόμα και πέρσι που έκανε την κλήρωση του Τζόκερ, είχαμε κοινό εκεί. Λοιπόν. Δεν μπορώ να κάνω κοινό. Αφού λέω, ακόμα και τώρα μου ξεφεύγει και λέω ένα χειροκρότημα στον Νότι Σφακιανάκη που είναι σήμερα κοντά μας και χειροκροτάω μόνο εγώ. Και μου λέει ο άλλος, ένα καφέ στο 2 παρακαλώ. Κακό πράγμα, συνήθεια ή δεν έχει κόσμο μέσα στο στούντιο. Να σου πω, παρουσίασε εσύ για τους τηλεθεατές τώρα που μας βλέπουν. 3 μεγάλα συγκροτήματα. Επέλεξα να έχω αποσπάσματα από αυτά τα συγκροτήματα, διότι έχουν έρθει και έχουν παίξει στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, Rolling Stones, Pink Floyd, U2. Παρουσίασε το εσύ. Κοίτα, εγώ σαν παλιός, δηλαδή προερχόμενος από προηγούμενες μουσικές, από μουσική, δηλαδή προηγούμενων ετών, να το πω πιο σωστά ελληνικά, με σωστά ελληνικά, δεν μ' αρέσει μουσικές, δεν υπάρχουν μουσικές, υπάρχει δηλαδή μουσική, αυτό εννοώ. Είμαι υπέρ των κλασικών ροκ συγκροτημάτων της Βρετανίας, Pink Floyd, που τους έχω δει φοιτητής. Άρα η φίλη σου καλά έκανε και επέλεξε να δείξει Pink Floyd. Ναι, δεν το συζητώ. Και Rolling Stones έχω δει 3 φορές, λόγω της δισκογραφικής μου ιδιότητας, σε 3 χώρες της Ευρώπης. Ωραία, και εγώ επέλεξα να υπάρχουν Rolling Stones, Pink Floyd, YouTube. Προτιμώ τους Rolling Stones, γιατί έχουν και ρίζες 60's και τους αγάπησα όταν είχα τον πειρατικό μου σταθμό G-Poly στα μεσαία, στη δεκαετία του 60. Pink Floyd δεν υπήρχαν παρά μόνο στα τέλη δεκαετίας 60.
Και τότε ήταν πολύ προοδευτικό σηκώτημα, έτσι. Ψυχεδελικό. Και μετά έγινε καθαρό αιμορρόκ τη δεκαετία 70. Αυτές είναι οι βαθμίδες που βάζω. Mm-hmm. Πρώτα Rolling Stones, αμέσως μετά Pink Floyd και μετά YouTube. Κοίταξε να δεις που χωρίς να είμαστε συνεννοημένοι, ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί συμφωνούμε στη σειρά. Θα δουν οι τηλεθεατές μουσική, θα ακούσουν μουσική και θα δουν μια έκρηξη χρωμάτων γιατί πραγματικά είναι από στιγμιότυπα συναυλιών τους όπου νόμιζες ότι ο ουρανός παίρνει φωτιά. Έτσι. Λοιπόν, θα το δούμε, θα τα ακούσουμε και θα το απολαύσουμε. This one, perhaps on the one previous Fuji Lounge record. I think I'm right in saying. I mean that the Out of Control became a really good theme for the stage, and that was very immediate. I was out. I was out in the rain. I was feeling downhearted. I was drinking again. I was standing by the bridges where the dark water flows. I was talking to a stranger about times long ago. I was young. I was foolish, I was angry, I was funny, I was charming, I was lucky, tell me how I charm. Now I'm I remember when you make records, you know, you've just written the song, you put it down on tape, and as you think, you know, you want it. And it's only when you get those things out on the road and you say, hey, we've hardly met. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain, can you tell it be? From a cold steel rain, a smile from a veil. Do you think you can tell? Or did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role in a cave? We have put a great deal of effort over the years into doing great shows, and I'm sure that lots of people who have been to see our shows 10, 20 and more years ago have told their friends, their children in some cases about our shows and have said that this is something maybe they should see once in their lifetime at least. How I wish you were here. We just two lost souls swimming in a fishbowl year after year, running over the same old ground. What have we found? No, we're very happy to be here. It's the first time we were virgins up until this very moment, and we're happy to lose our virginity here in Greece.
Βλέποντας αυτά τα αποσπάσματα, θυμήθηκα μερικές από τις καλύτερες στιγμές μας και δεν αναφέρομαι στις δικές σου και στις δικές μου, αλλά μιας ολόκληρης γενιάς που τ' άκουσε, ερωτεύτηκε, πέρασε νταλκάδες μαζί τους και τέλος πάντων είναι ιστορία. Γιώργο μου, μας καλοδέχτηκες, με καλοδέχτηκες στο σπιτικό σου. Σας καλοδέχτηκες, είναι όλο το σπίτι. Είπα, μας καλοδέχτηκες, με καλοδέχτηκες στο σπιτικό σου. Και θα ήθελα να, το μόνο πράγμα που θα ήθελα να ευχηθώ ως φίλη σου, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, και να πω κάτι, ότι υπήρξες ένας άνθρωπος ο οποίος σε δύσκολες στιγμές δικές μου είχες πάντοτε έναν αντικειμενικό και ψύχρεμο λόγο, ακόμα και αν ρίσκαρες μερικά πράγματα. Ναι, και... ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια αυτό που λες. Δεν θυμάμαι τι είναι αλήθεια αυτό που λέω. Ναι. Δεν θέλω να τα λέμε αυτά. Να σου πω, εμένα μου ήρθε πολύ αυθόρμητο, γιατί ο κόσμος μερικές φορές νομίζει ότι οι άνθρωποι που εκτίθενται και που είναι στην τηλεόραση δεν είναι φίλοι μεταξύ τους. Ναι, εγώ χαίρομαι που πηγαίνω σε σπίτια μαχαιρώματα και δεν είναι αλήθεια αυτό. Φίλων μου. Και το μόνο πράγμα που θα ήθελα να ευχηθώ εγώ είναι να αποκτήσετε γρήγορα και ένα παιδάκι με τη Μάγκη. Νομίζω ότι... Ναι, δεν σου κρύβω, Νανά μου, ότι ο Θεός με βοήθησε. Το έχω ξαναπεί αυτό και εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον Θεό. Αλλά είμαι και πολύ τυχερός άνθρωπος μέχρι στιγμής, έτσι. Πάρα πολύ τυχερός. Θα έλεγα ότι είμαι πολύ πιο τυχερός από ότι ικανός. Απλώς, στην τύχη βάλε δίπλα και μία, αν θέλεις, επαγγελματικότητα. Ένα διαρκές τρέξιμο. Αυτό έχω καταφέρει στη ζωή μου. Δηλαδή, αυτό έχω κάνει μάλλον και έχω απολαύσει τους καρπούς των επιτυχημένων, μερικών επιτυχημένων προσπαθειών. Φοβήθηκες ποτέ? Ένιωσες ποτέ ανασφάλεια? Ανασφάλεια ένιωσα στο πρώτο δίμηνο του Πολύ Καλημέρα Σας. Για πρώτη φορά? Δεν δικαιολογούμε να νιώθω ανασφάλεια σε μία φάση της ζωής μου όπου θα πρέπει να επιλέγω να κάνω ωραία πράγματα και να περνάω καλά. Πέρασα τα νεανικά χρόνια, τα εφηβικά και τα μετεφηβικά, όπου εκεί είχα τις αγωνίες μου για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, για τη δημιουργία οικογένειας, γιατί εγώ δεν, η οικογένεια δεν θεωρώ μόνο τη γυναίκα μου και την κόρη μου, θεωρώ και όλα μου τα αγαπημένα πρόσωπα, τους γονείς μου, την αδελφή μου, τον ανιψάκι μου κλπ. Κλπ. Δεν επιτρέπεται το 1999 να είμαι αγχωμένος επαγγελματικά. Θα έπρεπε να ήμουν αγχωμένος σε άλλους στίβους της ζωής. Και όμως σου προέκυψε. Αλλά λόγω ευσυνειδησίας, λόγω, ξέρω εγώ, φιλότιμου και ανθρώπινων αδυναμιών, πέρασα μια καμπή επαγγελματική, η οποία δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο την παρουσίασε και η οποία μερικά πέρασε, περιοδικά. Ναι. Η οποία πέρασε μετά από σκληρή προσπάθεια και πολύ πολύ άγχος. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό πάλι, αλλά και, για να είμαστε πιο ρεαλιστές, και τους τηλεθεατές, που με ξαναυποστήριξαν να ξαναβρω τον εαυτό μου και την καλή μου ψυχολογία. Γιατί όπως ξέρεις, αν δεν έχεις καλή ψυχολογία, είτε αν αυτή πηγάζει από το σπίτι σου για να κάνεις τις υπόλοιπες επαγγελματικές και όχι μόνο δραστηριότητές σου, είτε να πάνε καλά τα επαγγελματικά σου πράγματα, για να έχεις καλή ψυχολογία, να είσαι σωστός με τα αγαπημένα σου πρόσωπα, αλλά και κοινωνικά, η ψυχολογία είναι ένας σημαντικός παράγοντας, η καλή ψυχολογία, στη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό ακριβώς πάντα έχω άγχος για οτιδήποτε κάνω να πάει καλά, με την έννοια όχι καλά ανταγωνιστικά όμως. Δηλαδή όχι να είμαι καλύτερος από τον άλλον, να πάω καλύτερα από τον άλλον. Εγώ έβλεπα φέτος τα νούμερα της AGB με δραματική αγωνία. Και το λέω, με δραματική αγωνία. Δηλαδή, όπως ένας ίσως θα ήθελε να μάθει τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Των εξετάσεων. Αίματος, ας πούμε. Αίματος ή άλλων πιο σοβαρών ασθενειών ή το παιδί του που είναι στον πόλεμο, να μάθει νέα του. Το λέω, το καταθέτω. Δηλαδή, απίστευτη αγωνία. Κάτι που δεν συνείδησα στο παρελθόν. Γιατί έπρεπε να πάω καλά. Και πρέπει να πάω καλά, γιατί είμαι επαγγελματίας και καλός επαγγελματίας που τρέχω